Το Ιράν απειλεί με επέκταση των πολεμικών μετώπων εάν ο πόλεμο στη Γάζα δεν σταματήσει, λέει ο Υπουργό Εξωτερικών του Χωσέινα Μύρα Μπουντολαχιάν σε συνέντευξή του στο Αλτζαζίρα. Το Ιράν δεν μπορεί και δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και να παρακολουθεί αυτή την κατάσταση αμέτωχο, προσθέτει ο κορυφαίο διπλωμάτη, σημειώνοντα ότι κάθε ώρα αυξάνεται η πιθανότητα ενό νέου πολεμικού μετόπου σε σχέση με τι αυξανόμενε επιθέσει σε Ισραηλινού στόχου από την τρομοκρατική ομάδα Χεσμολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν στο Λίβανο. Ο Αμίρα Αμπτολαχιάν έκανε τις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κατάρ, Όπου συναντήθηκε με του ανώτερου αξιωματούχου του Κατάρ και τον επικεφαλή του πολιτικού γραφείου του Παλαιστινιακού τρομοκρατικού Κινήματος Χαμά, Ισμαήλ Χανίγε, σύμφωνα με δημοσίευμα σε κρατικά μέσα ενημέρωση του Ιράν. Το Κατάρ έχει κατηγορηθεί από πολλού ότι είναι χορηγό τη Χαμά και άλλων τρομοκρατικών ομάδων στην περιοχή. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA του καθεστώτος αναφέρει επίσης ότι το Ιράν διαπραγματεύεται με χώρες της περιοχής για να στείλει ανακούφιση στη Γάζα και να ανοίξει ένα νοσοκομείο ο πεδίου στην Αίγυπτο κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Νωρίτερα την ίδια μέρα ο Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιαχού εκφώνησε ομιλία στην Κνεσέτ καλώντας τον κόσμο να ενωθεί για να νικήσει τη Χαμάς και προειδοποίησε αυστηρά τη Χεσμολάχ και το Ιράν «Μη μα θα πληγωθείτε σοβαρά. Στο πλαίσιο της πιθανότητας ο πόλεμος Χαμάς-Ισραήλ να επεκταθεί σε πρόσθετα μέτωπα στις 13 Οκτωβρίου 2023 ένας αξιωματούχος της Χαμάς είπε σε λιβανέζικη εφημερίδα ότι την ίδια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν μια ομάδα μάχης στη Μέση Ανατολή το Ιράν είχε μεταφέρει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς σε πολλές τοποθεσίες με σκοπό να στοχεύσει το Ισραήλ εάν αυτό απαιτηθεί. Ο ίδιο δεν έδωσε λεπτομέρειε για το που βρίσκονται τώρα οι Ιρανικοί βαλιστικοί πυραυλοί. Ο αξιωματούχο εκτίμησε ότι η επικείμενη Ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα τη Γάζα θα οδηγήσει σε κλιμάκωση του πολέμου με συμμετοχή τη Χεσμολάχ σε αυτόν. Επιβεβαίωσε ότι η Χεσμολάχ ήταν σε επιφυλακή και ότι η ελίτ μονάδα τη οργάνωση με την ονομασία Ραντβάν είναι έτοιμη να εισβάλει σε Ισραηλινέ πόλει στο βόρειο Ισραήλ μόλι ο Γενικό Γραμματέα της Χεσμολάχ να στράλα δώσει τη διαταγή. Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο ανακοίνωσε ότι το αρχηγείο του στο νότιο Λίβανο χτυπήθηκε από άγνωστο πύραυλο νωρίτερα σήμερα, χωρί ευτυχώ να προκληθούν θύματα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.